Ολική ανατροπή. Πόσο καιρό κοιμάμαι. Ηρέμησε, φίλε. Βρίσκεσαι σε κόμμα το τελευταίο 1,5 χρόνο. 1,5 χρόνο. Το τελευταίο πράγμα που θυμάμαι είναι το γκολ του Ματέο Γκαρσία για να κάνει το 3-2 στο Κλειάνης Βικελίδης, ενώ νικάγαμε 0-2. Και κάπως έτσι χάσαμε το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ναι, δεν άντεξες άλλο μεταβαθώ, λιποθύμησες και δεν ξανασηκώθηκες μέχρι σήμερα. Πόσο να αντέξω πια ο Έγκτζης. 1,5 χρόνο, ε. Έγινε τίποτα καλό με αυτή την ομάδα ή μην πεις καλύτερα. Το γήπεδο τελικά άνοιξε ή ακόμα περιμένουμε. Ναι, το γήπεδο άνοιξε 30 Σεπτεμβρίου του 2022 και η ΑΕΚ αγωνίζεται εκεί πέρα από τότε. Έλα ρε φίλε, άντε επιτέλους, πού σε ρε παππού να δεις την ΑΕΚΑΡΑ στο ναό μας. Α, και προπονητής, ποιος μπήκε τελικά στην Αγία Σοφιά ως προπονητής. Α, ναι, προπονητής της ΑΕΚ που κατάφερε να μπήκε στην Αγία Σοφιά ανέλαβε ο Ματίας Αλμέιδα. Ο Ματίας Αλμέιδα, αυτός δεν είναι ένας παίκτης που παίζει στη Λάτσο και στην Ίντερ, ένας Αργεντίνος. Καλός παίκτης ήταν, αλλά με την προπονητική τι εμπειρία έχει. Σίγουρα όχι και την πιο πλούσια. Ήρθε στην ΑΕΚ από την Αμερική και δεν είχε ξαναπροπονήσει ποτέ ευρωπαϊκή ομάδα. Μα καλά, πώς τους ήρθε να φέρουν τέτοιο προπονητή για να μπει στην Αγία Σοφιά. Άστο, μην μου πεις καν πώς θα πήγε. Πες μου απλά ποιος ήρθε επόμενος. Κανείς. Ο Αλμέιδα αποδέχτηκε πολύ επιτυχημένη επιλογή καθώς μεταπρόφωσε ολοκληρωτικά την ΑΕΚ. Μην μου πεις. Δηλαδή κατάφερε να πάρει κανένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Όχι απλά ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, εισιτήριο για τα προκριματικά του UEFA Champions League. Κάτσε δηλαδή. Μη μου πεις ότι... Ναι φίλε μου, κατέκτησε το πρωτάθλημα στην πρώτη του χρονιά. Τι λες φίλε, πήρα μόνο στο πρωτάθλημα. Ναι, ναι, και μάλιστα κρίθηκε στον πρώτο τελευταίο γύρο των play-offs, καθώς ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός έχασε από τον Ολυμπιακό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Τι λες ρε φίλε, πω, τι έχασα. Δηλαδή Παναθηναϊκός και ΑΕΚ διεκδικητές του τίτλου. Ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός στην τρίτη θέση και ο ΠΑΟΚ στην τέταρτη. Για πες, πήραμε κανένα διπλό με αυτούς. Ναι, ναι, κατάφερε να πάρει διπλό και στο Καραϊσκάκη και στην Τούμπα. Πω, από τι στιγμές έχασα, δεν το πιστεύω. Ναι, ναι, δεν φαντάζεσαι. Κι όμως δεν τελειώνει εκεί η επιτυχία της ΑΕΚ. Μην μου πεις. Έφτασε στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος αποκλείοντας τον Ολυμπιακό στους ημιτελικούς ενάντια στον ΠΑΟΚ. Ενάντια στον ΠΑΟΚ. Γιατί με τον ΠΑΟΚ, ρε φίλε, έχουμε πολύ κακή παράδοση με τον ΠΑΟΚ στο τελικό κυπέλλου. Αυτό ισχύει, αλλά αυτή τη φορά τα πράγματα είναι διαφορετικά, καθώς η ΑΕΚ νίκησε με 2-0, παίζοντας με 10 παίκτες από το 6ο λεπτό. Πλάκα μου κάνεις. Κερδίσαμε τον ΠΑΟΚ στο τελικό κυπέλλου, δεν μπορώ να το πιστέψω. Τι ομάδα έφτιαξε ο Αλμέιδα, Θεέ μου. Για πες το καλοκαίρι, έγινε κανένα μεταγραφικό μπαμ. Λίγες μεταγραφές έγιναν, αλλά μία από αυτές ήταν η επιστροφή του Πόνσε. Γύρισε ο Πόνσε. Άρε, ο πρόεδρε, έτσι μου αρέσεις. Και τα προκριματικά πώς πήγανε, περάσαμε τσουλού. Όχι, δεν τα κατάφερε και αποκλείστηκε από την Adverb στο τελευταίο προκριματικό γύρο του Champions League, αλλά πέρασε στους ομίλους του Europa League. Εντάξει, καλό και αυτό. Εκεί τι έγινε, με ποιους κληρώθηκαμε. Η ΑΕΚ κληρώθηκε στον όμιλο με Marseille, Ajax και Brighton. Πάντα τις χειρότερες κληρώσεις, ρε φίλε. Πες μου ότι περάσαμε στο conference έστω. Όχι, δυστυχώς η ΑΕΚ τερμάτισε τέταρτη στον όμιλο, αλλά είναι τουλάχιστον στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας του πρωταθλήματος και δεν είναι μακριά από την κορυφή. Εντάξει, πόσο να κάνει ο άνθρωπος. Πάντως πρέπει να δω το νέο γήπεδο. Πότε παίζουμε τώρα. Ναι, όχι. Οι αγώνες γίνονται και κλεισμένο των θυρών μέχρι το Φεβρουάριο και καλή τύχη να βρει εισιτήριο όταν ανοίξουν με 25.800 διαρκείας. 25.800! Πω. Κακομοίρης. Αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε like και γράψε μου κάτω στα σχόλια για ποια άλλη ομάδα θα ήθελες να κάνω αντίστοιχο βίντεο. Και εννοείται subscribe και καμπανάκι για να μην χάνεις κανένα άλλο βίντεο που έρχεται και γιατί όχι να μην τσεκάρεις και το Instagram μου και το TikTok μου. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο.